κερδίσαμε. Για τον Ιντέγε δεν πέρασε από τον Κάρα, έρχεται ο Μιλιβόγεβιτς. Δεν οφσάιντ ο Ιντέγε, δεν αντέβλασε, όχι, μεγάλη ευκαιρία. Και ο Μιλιβόγεβιτς μπορεί να κάνει το σουτ τη συνέχεια. Το Φορτούνης 3-3. Ντουρμάς, ο Ιντέγε κάνει κίνηση, Ντουρμάς. Για το Φορτούνη διπλασέ, ο πρωτό και πάλι απίστευτο. Δεύτερη απόκρουση, καμπιάσαμε στην περιοχή, πιέζει ο Ολυμπιακός. Το 0-0 παραμένει, δύο φάσεις μέσα σε ένα λεπτό. Ντουρμάς, το σουτ. Και άλλη απόκρουση από τον πρωτό, απίστευτο, Φορτούνης. Out. Μπράβο. Αν είναι δυνατόν. Υπόγευες από τον Πουλίδο. Ελαντελαουή. Ο Πουλίδο πήγε να αλλάξει. Χέρι πέναλτι. Πέναλτι στο 28 για τον Ολυμπιακό. Να η ευκαιρία. Συμφώνησε και ο Πλακ. Η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 29 να ανοίξει το σκορ. Φορτούνης απέναντι στο πρωτό. Φορτούνης, γκολ! 1-0! Το πρώτο στο πρωτό είναι αυτό από το Φορτούνη. Και τώρα αρχίζει η Φορτούνα. Ο Καμπιάσο και πάλι, δεν υπάρχει offside το Πουλίδο. Ο Ντομίγκες ο Πουλίδο, 2, όχι! Όχι αν είναι δυνατόν! Στο 52 τεράστια ευκαιρία για το 2-0. Το παρατηρήσεις, έχει ένα μπλοκάκι. Και από το ξεκίνημα του αγώνα το έχει γαμίσει, το έχει γεμίσει με σημειώσεις από το ξεκίνημα συνέχεια. Ο Μήτρογλου, ο Τζαβέλα στο σουτ! Γκολ! Στο Παρίσι ανοίγει! Με τον Γιώργο Τζαβέλα! Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων! Καταπληκτικό σουτ από τον Γιώργο Τζαβέλα! Άπια στο σουτ! Κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Ασμίρ Μπέκοβιτς! Το Καραϊσκάκης παίρνει φωτιά! Εκτελέστηκε το φάουλ από τον Νούτσε, πέρασε η μπάλα, όχι! Όχι πάλι τέτοιο γκολ! Όχι πάλι τέτοιο γκολ! Όχι, όχι πάλι τέτοιο γκολ! Τόσο τζάμπα γκολ αν είναι δυνατόν! Κοιτάξτε εδώ! Διόλης! Ζητάει ώρα την μπάλα ο Σαμαράς, πρέπει να τον δει κάποιος! Ο Κατσουράνης, ένας Αλπικίδης! Όχι, χάνεται! Όχι, μεγάλη ευκαιρία! Την έβγαλε ο Ντιάμα! Διόλης! Για τον Κατσουράνη έκανε το κοντρόλ, ήταν καλό! Να ο Σαλπικίδης στο σούτι! Γκολ! 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 Το βάλαμε! Είναι το πρώτο στο Μουντιάλ! Το έβαλε ο Δημήτρης ο Σαλπικίδης! Τον βοήθησε η τύχη, βρήκε η μπάλα στον αμυντικό! Αλλά η εθνική ομάδα κάνει αυτό που θέλαμε! Πετυχαίνει γκολ! Πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου! Στην μεσαία γραμμή ο Λουκάς Βίντρα που κάνει το γέμισμα, δεν ακολούθησε γρήγορα τώρα ο Φιντζιλάδος και όχι! Όχι φάνη! Όχι φάνη! Όχι! Φοβερή ευκαιρία και τώρα θα κινδυνεύσουμε να φάμε γκολ! Ο Θεός να μας βοηθήσει εδώ στην αντεπίθεση! Ο Αγεκμπένη δυστυχώς, το έβγαλε ο Τζόρμπας, φοβερό! Φοβερό! Χαμηλά το κόρνερ για το Σαλπικίδη, έγινε η σέντρα τώρα, Σαμαράς κεφαλιά, όχι! Τι έβαλε ο άνθρωπος, οι πέντε παίχτες στη μεγάλη περιοχή. Έρχεται η μπάλα, Σαμαράς έκανε, δεν έκανε την κεφαλιά μάλλον, Διόλης, για να δούμε το σουτ. Στόχι ο Αλέξης, το έκανε χαμηλό, έφυγε η μπάλα, γκολ, γκολ, έδωσε, όχι, έδωσε. Goal! Όχι, ναι, μετράει το γκολ κανονικά, μετράει από τον Βασίλη τον Ρωσίδη, μετράει το γκολ κανονικά, 2-1 η εθνική ομάδα, 2-1 πολύ κοντά στη νίκη για πρώτη φορά στα τελικά στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου. Ο Πάρντο γκολ, 2-0, συγγνώμη 2-3 τι λέω, αν είναι δυνατόν. Πάρντο, Ολυμπιακός Σπορτ 2-3. Ποντένσεν, Ρατζέλοβιτς, το σούτ, καλό, καλό, πολύ καλό, γκολ και 3-0, δεύτερο γκολ ο Ρατζέλοβιτς, 3-0 Ολυμπιακός. Μες στην περιοχή ο Ποντένσε, 4, φοβερό γκολ ο Ποντένσε με το δεξί μάλιστα, δεν δούλεψε το αριστερό και δουλεύει το δεξί. Τον Τσόρι, και σιγά μην το χάσει ο Τσόρι. Αθηναϊκός προηγείται με 0-2, Ολυμπιακός τώρα μειώνει με τον Τσόρι και πάει για το Όσκαρ ανατροπής. Τσόρι
Ξεκινά για το Όσκαρ της μεγάλης ανατροπής. Τσόρι! Out! Oh. Όχι, είναι κακή εκτέλεση για τον Τσόρι. Κακή εκτέλεση με το δεξί. Μεν η μπάλα πάει προς το δεξί παραθυράκι. Out αρκετά. Γιγέρμε. Θα κάνει το σουτ. Κόντρα. Πέρασε η μπάλα. Πρίψος. Goal! Πόδια του Ζαπάτα, προηγουμένως έσω πάνω στη γραμμή, το σούτου Γκερέρο, τώρα βάζει το πόδι. Ο Σεμπάνερ θα κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά από κοντά, γκολ! Η κεφαλιά από τον Ποτία και ο Ιράν, ο Αρσφάρης Φάρντιν αυτός που... Λιγότερο από 8 λεπτά, μπήκαμε πια στο 83, για να συμπληρώσουμε τα 90 και ο Ολυμπιακός και πάλι στο προσκήνιο με τον Καρεμπέ. Και θα βγει ο Γιωβάνι και δεν είναι offside. Δεν μπορεί να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Γυρίζει ο Γιωβάνι, ο Φορίκου, ναι! 1-2. Ο δημιουργός του πρώτου γκολ κάνει το 1-2. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι φάτσες βλέπω γύρω μου στο Ριαθόρ. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν μείνει με ανοιχτό το στόμα από την εξέλιξη στα τελευταία 4. 5 λεπτά λοιπόν απέμειναν και πολύ φοβάμαι ότι έτσι όπως χτυπάει το μάτς, μήπως έχει και γλυκό για τους ερυθρόλευκους εδώ, στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Για να δούμε, ο Παλοκόστα θα τη σπάσει. Ωραία δεξιά, στο Λοτσόκολη. Σκοπελίτης έξω από την περιοχή. Τη τρώνει στο Λαμπάδο, θα την πάρει, κάνει το σουτ. 3-0. Το έλεγα, το έλεγα ότι έχει και γλυκό. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έχουν πέσει κάτω στο πρώτο μάτς της χρονιάς. 3-0 η ανέρθωση. Και όχι ότι ο Γονά έρθει, ο Μαρατώνα με το Πελέ να γυρνάει πια αυτό το παιχνίδι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. 3-0 η ανέρθωση με κόκα. Ο Λαμπάν λοιπόν 2 γκολ από τον. Έστω σε 2 φάσεις στο πρώτο και στο τρίτο. Γίνεται το 3-0 και έλεγα ότι θα έχει γλυκό γιατί όλα πάνε στο ραβάκι ανάποδα για τους ερυθρόλευκους γιατί δεν υπάρχει η έννοια της ομάδας. Είναι απλά τα πράγματα. Από παντού, από τη διοίκηση που δεν υπάρχει άνθρωπος στη διοίκηση να βγει και να μιλήσει για να πει το τι γίνεται από ένα προπονητή που έχει χάσει τον έλεγχο της ομάδας στο πρώτο μάτς. Έχουν έρθει εδώ ένας πιτσιρικάς ο Μίτρογλου. Έτσι του κάμπλησε να εκτελέσει ένα απέναντι. Ένας Λέτο που βρίσκεται 7 μέρες ανοιχτό στην ομάδα να μου κάνει εμένα υποδείξει. Ένας Κοροσίδης που έπεσε στο ημίχρονο πάνω στο διατηρή. Λες και του έφεγε ο Πορτογάλος που δεν έβγαζε τις έντρες. Και αν δεν βάλει κόλλο ο Ολυμπιακός, καλό θα είναι αρκετοί να μείνουν ήδη εδώ στο νησί και να βάλει και ομάδα κιόλας γιατί είχε μεταγραφική περίοδο. Σόντρεν. Σέντρα γλυκιά, την κοινή και 3-0, 3-0 στο 84, κάναμε λάθος, δεν ήταν το 87, είναι το 84 και ο Άρης πετύχει το 3-0 και ο Άρης, ο